Γιώργο, τι κάνεις, καλησπέρα. Είμαστε καλά, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλά. Καλησπέρα. Έχεις περάσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στο σπίτι, γιατί οι ποδοσφαιριστές ταξιδεύετε και συνέχεια. Έχεις περάσει ξανά τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στο σπίτι? Όχι, αυτό πραγματικά είναι εξωπραγματικό, δεν έχει ξανασυμβεί. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Τι να κάνουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει να μείνουμε σπίτι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες κι εμείς. Υπάρχει κάποιο ειδικό πρόγραμμα που ακολουθείτε τώρα στο σπίτι? Το λέω γιατί εσύ που είσαι και 2 μέτρα, νομίζω ότι ειδικά για αυτούς τους αθλητές είναι ακόμα πιο δύσκολο το να γυμνάζεστε στο σπίτι. Κοιτάξτε, έχουμε ένα πρόγραμμα που έχει βγάλει η ομάδα, αλλά εγώ το κάνω έξω, δεν το σπάνια να το κάνω στο σπίτι, δεν βολεύει κιόλας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα αυτοί που το καταφέρνουν μέσα στο σπίτι, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι είναι. Ειδικά με προπόνηση που έχει να κάνει με τρέξιμο, έτσι. Ναι. Κρατιέται τώρα, την κουβέντα την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Και μόνοι μας και με ανθρώπους έτσι, του χώρου. Σε τι κατάσταση μπορεί να κρατηθεί ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που μιλάμε για ένα επίπεδο τώρα στα play-off, πριν τα play-off, πριν έναν ημιτελικό κυπέλλου, ένα τελικό κυπέλλου, που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να πάτε στο peak της απόδοσής σας για να ανταποκριθείτε σε τόσο δύσκολα παιχνίδια. Και θεωρητικά είστε 1-1,5 μήνα μέσα, θα πάμε στους 2. Μπορεί να πάμε και παραπάνω και θα κληθείτε μετά να γυρίσετε για να αγωνιστείτε. Μπορεί να ανταπεξέλθει ένας ποδοσφαιριστής ή θα υπάρχει ο φόβος σε όλους για πιθανούς τραυματισμούς? Εντάξει, ότι χάνει το ρυθμό σου, αυτό είναι λογικό, έτσι. Αλλά ένας επαγγελματίας νομίζω ότι μπορεί να κρατηθεί σε ένα καλό επίπεδο κάνοντας την προπόνηση που το έχει η ομάδα, δηλαδή να διατηρεί τη φυσική του κατάσταση και την μυϊκή του δύναμη. Νομίζω βγαίνουν οι προπονήσεις. Εγώ προσωπικά δεν έχω σταματήσει εδώ και 3 εβδομάδες περίπου πόσο σταματήσαμε, αν έχω πάρει και 1-2 ρεπό νομίζω. Κάνω κανονικά το πρόγραμμα μου, νομίζω ότι με 2 εβδομάδες, αν όχι και λίγο παραπάνω, θα πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι. Οι δικοί σας οι πληροφορίες και από το όργανο το δικό σας, τον ΨΑΠ, αναφέρουν ότι τελικά προσανατολίζονται άπαντες στο να πάμε ξανά σε λειτουργία, να ξαναπαίξουμε ποδόσφαιρο ή... Εγώ ό,τι διαβάζω θα σας πω, εντάξει, μιλάω και λίγο με τον πρόεδρο του ΨΑΠ, τον κύριο Μπαντή. Εντάξει, θεωρώ ότι άποψή μου ότι πρέπει να ξαναπαίξουμε ποδόσφαιρο. Είναι πάρα πολύ ο καιρός που... Δηλαδή αν δεν θα παίξουμε ποδόσφαιρο πρέπει να μείνουμε 4 μήνες σε απραξία. Νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο η επόμενη σεζόν να είναι και το ίδιο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει και τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα όσο έχουν οι άλλες χώρες. Νομίζω ότι είμαστε σε καλύτερο επίπεδο. Νομίζω ότι σε 1-1,5 μήνα, νομίζω ότι η κατάσταση θα έχει ξεκαθαρίσει μια και καλή. Υπάρχουν οι απόψεις ότι θα έπρεπε να διακοπεί το πρωτάθλημα, οι απόψεις ότι θα έπρεπε να συνεχιστεί, οι απόψεις θα έπρεπε να συνεχιστεί χωρίς κόσμο. Αντιλαμβάνεσαι και εσύ, γιατί από αυτό ζεις και εσύ και την οικογένειά σου, ότι το χωρίς κόσμο θα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τις ομάδες. Δεν ξέρω αν έχεις μιλήσει με τον Θόδωρο τον Καρυπίδη για αυτό το πράγμα, ως αρχηγός εννοώ, ως εκπρόσωπος ενδεχομένως και των άλλων των παιδιών στην ομάδα. Ναι, έχω μιλήσει με τον πρόεδρο. Σίγουρα, ειδικά για τον Άρη, είναι ένα μεγάλο σύν αυτό τα εισιτήρια που θα είχε στα play-off και το παιχνίδι του κυπέλλου. Είχαμε 6 παιχνίδια, η ομάδα θα είχε πάρα πολλά έσοδα. Λογικά αυτά θα χαθούν αν η ομάδα δεν αγωνιστεί με κόσμο και προσανατολίζονται πιστεύω προς τα εκεί, να μην έχουμε κόσμο. Κοιτάξτε όμως, σίγουρα για όλους θα είναι αυτό, για όλους είναι άσχημο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να παιχτεί πρωτάθλημα, να μην χαθεί η σεζόν και τουλάχιστον να περιοριστεί η ζημιά. Δεν νομίζω δηλαδή να περιοριστεί η ζημιά περισσότερο αν δεν παίξουμε καθόλου, δεν το γνωρίζω. Θεωρώ ότι πρέπει να παίξουμε. Εσείς ως ποδοσφαιριστές στο οικονομικό κομμάτι γίνεται μια προσπάθεια από την ομάδα. Δεν ξέρω σε τι επίπεδο βρίσκεστε γενικά, γιατί εντάξει, μια στάση πληρωμών σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας υπάρχει. Υπάρχει στάση πληρωμών αυτή τη στιγμή, να υπάρχει από τα τηλεοπτικά. Γίνεται προσπάθεια από ό,τι ξέρουμε από τον κύριο Καρυπίδη. Να τα απεξέλθει, αλλά είναι δύσκολα. Ναι, εντάξει. Ο κύριος Καρυπίδης προσπαθεί.
ήδη αυτόν τον μήνα κάποιοι παίκτες αναγκρουπ πληρώνεται. Προσπαθεί ο άνθρωπος μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Είναι παγκοσμίως αυτό το πρόβλημα. Και εμείς καταλαβαίνουμε, κατανοούμε την κατάσταση. Θα κάνουμε υπομονή και όταν θα ξαναξεκινήσουμε θα συζητήσουμε και ό,τι ενδεχόμενο υπάρχει. Μάλιστα. Πώς την είδες γενικά φέτος τη χρονιά για τον Άρη? Είχε σκαμπανεβάσματα η σεζόν φέτος αγωνιστικά? Σίγουρα έχει σκαμπανεβάσματα. Νομίζω όμως ότι στο τέλος πετύχαμε το στόχο μας. Είμαστε μέσα στους στόχους μας, που ένας είναι το κύπελο. Τώρα νομίζω που ήταν ο Άρης να πάρει το κύπελο, τώρα θα σταματήσουμε. Το θεωρώ λίγο... Οι ευκαιρίες είναι λίγες. Έτσι είναι όπως το λες. Γι' αυτό πρέπει να ξαναπαίξουμε. Έχουμε να αφήσουμε κάτι στη μέση. Τώρα που το λες, ειδικά η ομάδα θα προετοιμάζονταν για αυτό το μεγάλο παιχνίδι με την ΑΕΚ στις 23 του μήνα. Εντάξει, στην Αθήνα έγιναν πράγματα και θαύματα βέβαια από την αποβολή του Ματίγια, αλλά νομίζω τα περισσότερα δυστυχώς δεν ήταν σε σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά όσα έγιναν και με τον γυμναστή της ομάδας. Ήσασταν πολύ τρελαμένοι μετά το μάτς με την ΑΕΚ και όλο αυτό φυσιολογικά έχει σβήσει την δεδομένη χρονική στιγμή, φαντάζομαι. Σίγουρα έχουν σβήσει αυτά, και να θες να τα φέρεις στο μυαλό σου, υπάρχουν πιο δύσκολες καταστάσεις πλέον, που σιγά σιγά φεύγουν από τα πράγματα από το μυαλό σου και πηγαίνουν σε άλλα. Οπότε, αν νομίζω ότι ξαναρχίσουμε, νομίζω ότι θα επανέλθουν όλες οι μνήμες και θα είμαστε στο 100% να αντιμετωπίσουμε εκείνο το παιχνίδι, που θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι που το χρειάζεται η ομάδα, να πάει στο τελικό μετά από πόσα χρόνια και να διεκδικήσει ένα τρόπαιο. Έχεις μιλήσει με κολακευτικά λόγια για τον κύριο Ένινγκ, όπως και αυτός έχει μιλήσει με πολύ καλά λόγια για εσένα. Έχω την αίσθηση ότι στο πρόσωπό του βρήκες μία εμπιστοσύνη που και εσύ εκτίμησες, αλλά και αυτός έχει εκτιμήσει τα όσα έχεις δώσει στην ομάδα με την ψυχή και το πάθος με το οποίο παίζει. Εντάξει, μεταξύ μας, Γιώργο, ξέρεις, δεν είσαι ο πιο τεχνίτης ποδοσφαιριστής που έχει ο Άρης, αλλά το υπερκαλύπτεις αυτό με το πάθος και την ψυχή που αγωνίζεσαι. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο το θέλει ο Ένινγκ από τους ποδοσφαιριστές του μέσα στο γήπεδο. Κοιτάξτε, είναι ένας άνθρωπος που καταρχήν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δίκαιος, έτσι, σαν προπονητής. Και αυτό το είχα πει, αν θυμάστε, πριν το παιχνίδι με τον Πανιόνιο, που ακόμα δεν έπαιζα και δεν ήμουν στα αρχικά του πλάνα. Μέσα από τη δουλειά, μέσα από την καθημερινότητα, κέρδισα την εμπιστοσύνη του. Είναι ένας προπονητής που σου δίνει το κίνητρο να παίξεις γι' αυτόν. Είναι πάρα πολύ καλός χαρακτήρας. Γι' αυτό νομίζω εμένα και γενικά όλους τους παίκτες το εκτιμούν αυτό το πράγμα. Πρώτα κοιτάς το χαρακτήρα του άλλου. Είναι ένας άνθρωπος δοτικός και αξίζει να παίζεις και να προσπαθείς γι' αυτόν. Σίγουρα εγώ δεν μπορούσα να δείξω πολλά πράγματα και από τις προπονήσεις όταν δεν ήμουν στα αρχικά του πλάνα. Θεωρώ ότι δεν είμαι παίκτης της προπόνησης και αυτό μπορεί να σας το επιβεβαιώσουν και άλλοι άνθρωποι. Μου έδωσε την ευκαιρία, νομίζω ότι την άρπαξα και δίκαια νομίζω είμαι στο αρχικό σχήμα. Καλά, μπορώ να το επιβεβαιώσω εγώ βλέποντας την προετοιμασία ότι όντως είσαι ένα παιδί που τα δίνει όλα μέσα στο γήπεδο, αλλά πραγματικά έχω την αίσθηση ότι στα παιχνίδια φαίνεσαι πολύ καλύτερος σε σχέση με την προπόνηση πολλές φορές. Έτσι ήμουν πάντα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό είμαι από μικρός, έτσι. Έτσι το είχα πάντα. Όταν πάντα ήμουν σοβαρός, πάντα επαγγελματίας, αλλά δεν το... Ναι. Λέω όταν ερχόσουν στον Άρη πριν από κάποια χρόνια, στη Β' Εθνική, περίμενες αυτή την εξέλιξη? Δηλαδή, είναι διαφορετικό τώρα από τη μέρα που φαντάζομαι ο Παύλος ο Μυροφορίδης σε κάλεσε και σου είπε, Γιώργο, πάμε στον Άρη κτλ. Το να φτάσεις να έχεις το περιβραχιόνιο του αρχηγού σε παιχνίδια γύρω παλί. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ όταν ήρθα στον Άρη, σίγουρα ήρθα με τον Παύλο τον Μυροφορίδη, χάρη σε αυτόν ήρθα. Μπορεί και να μην, αν δεν ερχόταν ο Παύλος, μπορεί να μην ερχόμουν κιόλας, έτσι, να λέμε τα πράγματα όπως είναι.
Όσον αφορά το αν το περίμενα, σίγουρα να ξέρετε ότι δεν ήρθα και τη Β' Εθνική. Πολλοί κόσμος όμως σίγουρα αυτό νόμιζε, ότι ήρθαν παίκτες για να, που ήμασταν και πιο έμπεροι στην κατηγορία τότε, να βγάλουμε την ομάδα. Εγώ στο πίσω μέρος του μυαλού μου πάντα είχα το να μείνω στον Άρη όσο περισσότερα χρόνια μπορώ και να προσφέρω όσο περισσότερα γίνεται. Τώρα το να φορέσω τη φανέλα στο Europa League και να σκοράρω κιόλας ήταν κάτι το ιδιαίτερο, δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια, αλλά μέσα από την δουλειά, μέσα από την καθημερινότητα όλα έρχονται νομίζω. Έτσι είναι. Βέβαια είσαι από τους παίκτες που έμειναν μετά τη Β' Εθνική, έμειναν λίγοι ποδοσφαιριστές, ναι. Αλλά δεν έμεινες απλά στην ομάδα, όπως είπες και εσύ, έχεις κερδίσει επάξια τη θέση του βασικού και ξέρεις, δεν είναι να την κερδίσεις να σε βάλει ο προπονητής να παίξει οτιδήποτε άλλο, είναι ότι το έχεις κερδίσει και στη συνείδηση του κόσμου και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Ή κάτι το οποίο θα έπρεπε να το απολαμβάνεις κιόλας και εσύ και οποιοδήποτε άλλο. Σίγουρα το απολαμβάνω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Κατάφερα να κερδίσω την εκτίμηση και την αγάπη του κόσμου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό πάντα μένει και σου δίνει δύναμη και αυτοπεποίθηση να συνεχίσεις για καλύτερες μέρες. Νομίζω ότι έχουμε έναν υπέροχο κόσμο. Έρχεται, μας στηρίζει και νομίζω εκτιμάει και βλέπει κάποια πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι ένα σημαντικό ρόλο στο να βλέπουμε το Δελιζής που βλέπουμε στο δεύτερο κυρίως μισό του πρωταθλήματος έχει παίξει και ο Άγγελος Χαριστέας. Τον έχω ακούσει να μιλάει με πολύ καλά λόγια για σένα. Δεν μιλάει συχνά για πολλούς ποδοσφαιριστές ο Άγγελος, αλλά νομίζω ότι ξέρει καλύτερα από τον καθένα τον ποδοσφαιριστή, γιατί δεν έχει και πολλά χρόνια που σταμάτησε και μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή τώρα που έχει δοξάσει την Ελλάδα παγκοσμίως. Δεν ξεχνιέται ο Άγγελος και για το Euro. Εντάξει, εμείς το ζήσαμε και ως ποδοσφαιριστή, ως Πιτήρικο, η πιο παλιή. Αλλά είναι μια τεράστια προσωπικότητα. Τι να πει κανείς για τον Άγγελο τώρα. Ο Άγγελος είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Μας έχει δώσει πάρα πολλές χαρές και με την Εθνική Ελλάδος. Ήταν ένας παίκτης που έδωσε πολλά για τη χώρα μας, γενικά για το ποδόσφαιρο. Είναι μια ισχυρή προσωπικότητα. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον Άρη. Και όταν ένας άνθρωπος μιλάει τόσο με κολακευτικά λόγια για σένα, νομίζω ότι μόνο ο χαρά σου προκαλεί. Είναι ένας άνθρωπος που είναι γνώστης, βλέπει, ήταν κοντά στην ομάδα. Από τη στιγμή που όταν ήταν κάθε μέρα εκεί, νομίζω και ο Άγγελος έβλεπε καθαρά τα πράγματα. Και ο Άγγελος σας πει νομίζω ότι και εμένα όταν είχε έρθει ο κύριος Ένικ μου είχε πει ότι πρέπει να είσαι περισσότερο, να είσαι καλύτερο στην προπόνηση για να βλέπει, γιατί είναι ένας άνθρωπος που βλέπει και από την προπόνηση. Νομίζω και ο Άγγελος έκανε την εισήγησή του, είπε κάποια πράγματα για μένα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι ένας σημαντικός άνθρωπος για τον Άρη και τον χρειάζεται η ομάδα. Νομίζω ότι έχει βοηθήσει αρκετά και μέσα στα αποδυτήρια, στη λειτουργία σας γενικότερα. Κακά τα ψέματα, ζητήματα υπήρχαν, πάντα υπάρχουν. Όταν φεύγει ένας προπονητής και φεύγει και το ίδιο διάστημα και ο προηγούμενος αθλητικός διευθυντής, πάντα τέτοια ζητήματα σε όλα τα αποδυτήρια όλων των ομάδων υπάρχουν. Νομίζω ότι ο Άγγελος βοήθησε και σε αυτό το κομμάτι, μέσα στα αποδυτήρια του Άρη. Εντάξει, ο Άγγελος ένα απλό πράγμα που έκανε από την πρώτη μέρα που ήρθε. Μας μιλούσε συνεχώς και νομίζω ότι όλοι, εντάξει εγώ τον γνώριζα τον άνθρωπο, δεν τον γνώριζα προσωπικά βέβαια, αλλά όλοι οι ξένοι έβλεπες ότι υπήρχε ένας σεβασμός προς το πρόσωπό του, γιατί ένας άνθρωπος με ισχυρή προσωπικότητα. Και νομίζω ότι όλοι έχουμε να πάρουμε κάτι από αυτόν. Γιώργο, παίζει ρόλο το όνομα, έτσι. Τώρα μιλάμε το Χαριστέα, το ξέρουν όλοι. Παίζει ρόλο αυτό στην ψυχολογία, στη λειτουργία ενός ξένου ποδοσφαιριστή? Είναι νομίζω διαφορετικό να βλέπει μια προσωπικότητα που έχει σηκώσει το Euro και διαφορετικό έναν Έλληνα τεχνικό διευθυντή, έναν Νορβηγό, Σουηδό, Ισπανό, απλά τεχνικό διευθυντή. Δεν είναι... Κοιτάξτε, ας πω την άποψή μου. Σίγουρα παίζει μεγάλο και σημαντικό ρόλο, γιατί μιλάμε για το Χαριστέ, έτσι, αλλά κατά την άποψή μου ότι όποιος και να είναι και μεγάλο όνομα να είναι και ισχυρό όνομα να είναι, αυτό στην πορεία νομίζω μπορεί να ξεφτύσει κιόλας, έτσι. Δηλαδή άμα στο μήνα, στο δίμηνο ο χαρακτήρας σου δεν μπορεί να κερδίσει τους παίκτες, νομίζω ότι κανένα όνομα δεν μένει και δεν κρατάει τις ισορροπίες.
Νομίζω ότι μέσα από τη δουλειά και μέσα από την προσωπικότητα μπορείς να συμβαστείς κάποιον άνθρωπο και νομίζω ότι ο Άγγελος το έχει καταφέρει. Δύο χαλαρές ερωτήσεις για το τέλος. Ένα, σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Μυροφορίδης? Το χάσαμε. Κοίταξε, εγώ έπαιρνα από το Μυροφορίδη ατάκες συνέχεια. Όταν μιλούσαμε με τον Παύλο, έπαιρνα ατάκες, μου είχε λείψει αυτό. Είναι μια πραγματικότητα. Πού είναι τώρα, Κοζάνη είναι? Ο Παύλος στην Κοζάνη, ναι. Εντάξει, ο Παύλος είναι ένας άνθρωπος που νομίζω ότι λείπει από το ποδόσφαιρο. Έχει μείνει αρκετό καιρό χωρίς ομάδα και αυτό δεν είναι καλό και για αυτόν και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εύχομαι να επανέλθει γρήγορα στο ποδόσφαιρο, γιατί νομίζω ότι τον χρειάζονται και οι ομάδες και οι παίκτες. Και το κρίσιμο ερώτημα τώρα, γιατί πλησιάζει η Πάσχα, με την καραντίνα δεν μπορούμε να φέρουμε γίδα για να ψήσουμε? Πώς δεν μπορούμε, μια χαρά μπορούμε. Τι μπορούμε, θα γίνει? Γιατί δεν μπορούμε? Να πω βέβαια για να ξέρει και ο κόσμος ότι ο Γιώργος κάθε καλοκαίρι στο τέλος της σεζόν, στην προετοιμασία το κάνεις, Γιώργο. Εξασφαλίζει για όλους τους παίκτες εκεί πέρα και υπάρχει ψυχαριά με γίδα. Μην τα μπερδεύεις τα πράγματα. Μην τα μπερδεύεις. Είναι πρόβειο κρέας, δεν είναι γίδα. Έτσι μην τα μπερδεύουμε. Παραπληροφόρηση από Νίκο Παπαδόπουλο. Ναι, που μας έλεγε γίδα. Άρα πρόβειο. Ωραία. Θα έχουμε φέτος φρέσκο? Πώς θα έχουμε? Καταρχήν θα έχουμε μεγάλο πανηγύρι μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου, έτσι, δεν το συζητάμε. Α, ωραία! Μάτω! Ωραία. Θα υπάρχει αυτό. Μακάρι να έχουμε υγεία μας όλοι, Γιώργο, και μακάρι να σε δούμε να συμβαίνει και το Κύπελλο. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Μένουμε σπίτι, την υγεία μας να έχουμε για να γυρίσουμε και στα Κύπελλα σιγά σιγά. Έτσι, ευχαριστώ. Να είστε καλά.